Να σας καλησπέρισω εγώ με τη σειρά μου. Θα σας ευχαριστώ και εγώ για την χαρά να σας προσέχουμε στην απόψινή βραδιά όπου τιμούμε αυτές τις τριπλές επετείους. Και σε μένα μου τυχαίνει ο κλήρος να προσπαθήσω να σας δείξω κάποια πράγματα που αφορούν ουσιαστικά το κρίκο που συνδέει Ύμνο και το Ιμπροσταλικό Κουλμάτσο, δηλαδή τη Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας. Έτσι λοιπόν, πριν από ακριβώς 175 χρόνια και περίπου τέτοια ώρα που είμαστε εδώ, στην οικία Ριβέλη τη σημερινή οδού Θεοδοσίου, εννέα Κερκυραίοι συγκεντρώνονταν με σκοπό να ιδρύσουν στην πόλη τους μια φιλαρμονική εταιρεία. Με κύριο στόχο τη διάδοση και τη διδασκαλία της μουσικής τέχνης σε όλες τις μορφές και κατά δεύτερο τη δημιουργία μιας μπάντας, η οποία θα λάμπαινε σε εκδηλώσεις της πόλης τους, όπως φαίνεται και από το ιδρυτικό πρακτικό το οποίο εκτίθεται κάτω στο μουσείο. Ενδεχομένως ούτε οι ίδιοι εκδηλωτές να μην συνειδητοποιούσαν ότι το απόγευμα εκείνο του Σεπτεμβρίου έβαζαν τις βάσεις για ένα μουσικό εκπαιδευτικό οργανισμό, ο οποίος θα έγραφε τη δική του συνεχή και δίχως ανάπαυλα ιστορία μέσα στις πλέον δύσκολες για τον νεότερο ελληνισμό συνθήκες. Εξαιτίας τόσο των δύσκολων καιρών που διένυσε η φιλαρμονική, όσο και των διαφορετικών ερευνητικών προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά το αφήγημα της εξέλιξης της έντεχνης μουσικής στην Ελλάδα, η Φιλαρμονική, όπως και πολλά άλλα μουσικά ιδρύματα του τόπου, όπως το Δίο Αθηνών για παράδειγμα, που σιγά σιγά το ανακαλύπτουμε και αυτό, το ξανά ανακαλύπτουμε θα έλεγα, πλαισιώθηκαν λοιπόν αυτά τα ιδρύματα από βεβαιότητες, πολλές από τις οποίες δεν είχαν καμία βάση. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία αφενός εσφαλμένων εντυπώσεων, οι οποίες όμως εύκολα επαναλαμβάνονταν και αφετέρου μυθολογιών, οι οποίες απέκρυβαν τα γεγονότα και στερούσαν τη φιλαρμονική από τη συνειδητοποίηση της πραγματικά κομβικής προσφοράς της. Μερικές από αυτές τις μυθολογίες, σχετιζόμενες με την ίδρυσή της, θα επιχειρηθεί απόψε να αναδειχθούν και ενδεχομένως να απαντηθούν. Έτσι λοιπόν, μύθος νούμερο 1. Η απαγόρευση από τη Βασίλισσα Βικτωρία της συμμετοχής της μπάντας του Βρετανικού Συντάγματος στη Λιτανία του Αγίου Σπυρίδωνος το 1839 ήταν η αιτία της ίδρυσης φιλαρμονικής την επόμενη χρονιά. Πρόκειται ενδεχομένως για τον πλέον διαδεδομένο μύθο σχετικά με την αφορμή και όχι την αιτία της ίδρυσης της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας. Ωστόσο, ο αστικός αυτός μύθος με την πεισματική και άνευ στοιχείων επανάληψή του έχει δημιουργήσει διαχρονικά μια σειρά από πλάνες και βεβαιότητες με πλέον προφανή τη μονοδιάστατη εξίσωση από τον περισσότερο κόσμο των δραστηριοτήτων της Φιλαρμονικής με την μπάντα της και ακόμη περισσότερο με τη συμμετοχή της σε θρησκευτικές τελετές. Και ξεκινάμε από το απλούστερο και σφαλερότερο. Η προαναφερτής απαγόρευση πράγματι υπήρξε. Αλλά ούτε το 1839 επιβλήθηκε, ούτε ειδικά τη συμμετοχή στρατιωτικής μπάντας αφορούσε,
ούτε καν ειδικά τα τεκτενόμενα στην Κέρκυρα επιθυμούσε να αλλάξει. Αλλά ας μιλήσω τα γεγονότα. Στις 26 Ιουνίου 1837, έξι μόλις μέρες μετά το θάνατο του βασιλιά της Αγγλίας Γουλιέλμου του IV και την ακόλουθη ανάρρηση στον Βρετανικό βασιλικό θρόνο της Εθνικής Βασίλειας Βικτωρίας, το Γενικό Επιτελείο των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, και όχι η Βικτωρία, η οποία μάλλον είχε άλλες προτεραιότητες εκείνες τις μέρες, εξέδωσε την εξής διαταγή εν ίδια κυκλίου για όλα τα όπου γης βρετανικά στρατεύματα. Μερικά αποσπάσματα βλέπετε ήδη μπροστά σας. Είναι μια πρόχειρη μετάφραση από τα αγγλικά. Το τεκμήριο βρίσκεται στο Foreign Office, το γραφείο του Foreign Office στο Λονδίνο. Έχοντας κριθεί σκόπιμο να οριστούν σταθεροί και συγκεκριμένοι κανόνες σχετικά με το κατά πόσο οι χερσαίες δυνάμεις της αυτής μεγαλειότητος στο μέλλον θα αποδίδουν τιμές σε θρησκευτικές τελετές στις ρωμαιοκαθολικές χώρες, τις οποίες το όποιο μέρος των προρυθισσών δυνάμεων θα τυχαίνει να υπηρετεί, έχω διαταχθεί να επευθύνω στην προσοχή σας τα ακόλουθα και να εκφράσω την επιθυμία του αρχιστράτηγου Λόρδου Χιλ να επιβάλλετε την αυστηρή τήρηση των ίδιων από τα υποτασδιαταγά σας στρατεύματα. Τα στρατεύματα δεν θα εμφανίζονται, δεν θα βρίσκονται ή δεν θα λαμβάνουν ενεργό μέρος σε λιτανίες ή τελετές. Όλοι οι Σκοποί, ωστόσο, θα χαιρετούν την πομπή όταν περνά από τις θέσεις τους ή τις σκοπιές τους και τα στρατιωτικά σώματα που θα βρίσκονται ένοπλα σε ευθεία γραμμή με την πομπή θα τη χαιρετούν όταν αυτή περνά εμπρός τους, αλλά δεν θα παραμένουν ένοπλα μετά το πέρασμα της πομπής ή δεν θα αναμένουν την επιστροφή της. Οι συνηθισμένοι χαιρετισμοί διακανονιοβολισμών από τα φρούρια ή τις κανονιοστοιχίες για τις ρωμαιοκαθολικές πομπές μπορούν να συνεχιστούν, αλλά θα δίδεται μια απλή διαταγή χαιρετισμού για κανονιοβολισμού την ορισμένη μέρα και ώρα, χωρίς κάποια μνήα του λόγου του κανονιοβολισμού. Ο Λόρδος Χιλ ελπίζει εναγωνίως και θέλει, ασχέτως των προρυθισσών εντολών, κάθε αξιωματικός, υπαξιωματικός και στρατιώτης που βρίσκεται υπό τα διαταγά σας να συνεχίσει από τούδε να φέρεται με τη μέγιστη ανοχή και τον μέγιστο σεβασμό στους λειτουργούς και τα άλλα μέλη του ρωμαιοκαθολικού θρησκεύματος, ομοίως και προς όλους τους θρησκευτικούς φορείς, έχοντας συνεχώς κατά νου ότι οι παρόντες κανονισμοί έγιναν για να ανταποκριθούν στους συνειδησιακούς ενδιασμούς των ατόμων, εννοείται των Βρετανών στρατιωτικών, χωρίς ούτε κατελάχιστον να ενθαρρύνει ή να σχεδιάζει τη μείωση της γεμάτης σεβασμού υπόλοιψης, με την οποία πάντοτε ο Βρετανικός στρατός προσεγγίζει τα περί θρησκεύματος συναισθήματα, συνήθες ακόμη και προλήψεις κάθε ξένης χώρας στην οποία πρέπει να υπηρετεί. Αυτό είναι το κείμενο του περίφημου μυθικού διατάγματος. Λοιπόν, το κείμενο αυτό έφτασε στα χέρια του Λόρδου Μεγάλου Ορμοστή των Αιωνίων Ίσων του πασίγνωστου Χάουαρντ Ντάγκλας, όπως και στο σύνολο των Βρετανών στρατιωτικών διοικητών όπου γης. Ο Ντάγκλας, όμως, επιβεβαιώνοντας το Βρετανικό Γενικό Επιτελείο στις 24 Ιουλίου 1837 τη λήψη των παραπάνω διαταγών, ανακοίνωσε μια διασταλτική, όπως τα λέγαμε σήμερα, ερμηνεία αυτής της απολύτως σαφούς διαταγής. Αφού πρώτα επεσήμανε ότι κατανόησε ότι οι εντολές που έλαβε αφορούσαν θρησκευτικές πομπές, τα λέτε το άδειο με αυτά, θρησκευτικές πομπές σε ρωμαιοκαθολικές χώρες, ανακοίνωσε ότι παρότι εδώ, δηλαδή στα Ιωνικά νησιά, δεν είναι ρωμαιοκαθολική χώρα, ωστόσο το πνεύμα των εντολών δείχνει να εφαρμόζεται με ιδιαίτερη αμεσότητα στην πρακτική η οποία επικρατεί σε αυτά τα νησιά, ώστε έδωσαν διαταγές να εφαρμοστούν τα ίδια αυστηρά μέτρα από όλα τα στρατεύματα αυτής της διοίκησης. Πράγματι, στις 2 Αυγούστου 1837, ο Ντάγκλας, προφανώς χωρίς να αναμένει κάποια επιβεβαίωση από το Γενικό Επιτελείο, κοινοποίησε στην Ιόνια Γερουσία την ουσάνω διαταγή. Παραλείποντας όμως το κείμενο που έστειλε, την παραμικρή αναφορά στο αναρχικό περιορισμό των διαταγών στις ρωμαιοκαθολικές χώρες και μη κάνοντας λόγο στη διασταλτική ερμηνεία που ο ίδιος έδωσε στις εντολές του Στρατιωτικού Επιτελείου. Είναι γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή της έλευσης των Βρετανών στα Επτάνησα υπήρχε εντονότερο σκεπτικισμός για την συμμετοχή Προτεσταντών κατά βάση αξιωματικών και στρατιωτών, καθώς και ανώτατων στρατιωτικών και πολιτικών Βρετανών αξιωματούχων στις ιδωλολατρικές, όπως περιέγραφαν, ορθόδοξες και ρωμαιοκαθολικές τελετές. Η διαταγή του 1837 φαίνεται ότι έδωσε στον Ντάγκλας μια καλή ευκαιρία, ερμηνεύοντας τα προλεγόμενα κατά διασταλτικό τρόπο, να ικανοποιήσει το σκεπτικισμό αυτό, αλλά και να προκαλέσει το θρησκευτικό συνέστημα των γηγενών. Χαρακτηριστική είναι η έντονη δυσαρέσκεια που εξέφρασε ο πρόεδρος της Ιωνίου Γερουσίας Πυρίδων Βούλγαρης στις 17 Αυγούστου 1837, γράφοντας με το πλέον επίσημο τρόπο ότι η συμμετοχή των κατά καιρούς στρατιωτικών δυνάμεων στις κεντυριακές θρησκευτικές τελετές ήταν μια συνήθεια 4 αιώνων που τη σεβάστηκαν. Έχει μεγάλη σημασία το τρόπο που χρησιμοποιεί. Απευθυνόμενος στους Βρετανούς. Όσες δυνάμεις είχαν καταλάβει το νησί.
Η Γερουσία επιπλέον δεν φάνηκε να επιχείρησε σε αυτή τη φάση να λιάνει και τα όσα προέβλεπε το διάταγμα του Ντάγκλας, αλλά αντιθέτως αποφάσισε άμεσα να μεταφραστεί αυτό στη δημοτική ελληνική, να τυπωθεί και να γίνει γνωστό μέσω των επάρχων και των ιερών ναών. Σε κάθε περίπτωση, με τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ούτε το 1839 ενσταθεί ως χρονιά της περιόνιμης απαγόρευσης, ούτε αυτή αφορούσε αποκλειστικά την Κέρκυρα ή τα Επτάνησα, ούτε έκανε κάποια ιδιαίτερη μνήμα στη μη παρουσία μπάντας. Φαίνεται ότι ο τραχής υπεροπτικός και άνευ διπλωματίας χαρακτήρας του Ντάγκλας συνετέλεσε στην ιδιαίτερη εφαρμογή των διαταγών του Γενικού Επιτελείου. Η περίφημη απαγόρευση του 1837, λοιπόν, δεν είχε καμία συγκεκριμένη μουσική πρόβλεψη και η πατρότητά της δεν ανήκε στη μόλις ημερών Βασίλισσα Βικτωρία, ούτε στον Βρετανό αρχιστράτηγο Χιλ, αλλά επρόκειτο αποκλειστικά για ερμηνεία του αρμοστή Ντάγκλας. Βεβαίως, ένα ερώτημα παραμένει. Τι μουσική ακουγόταν στις κερκυριακές λιτανίες μεταξύ του 1837, του Αυγούστου του 1837 και του Αυγούστου του 1841, οπότε και η μπάντα της Φιλαρμονικής πέρασε πίσω από τα παράθυρα του Ιδρύματος την ώρα που περνούσε η πομπή. Μύθος νούμερο 2. Στην Κέρκυρα δεν υπήρχε στερεωτική μπάντα και έρχονταν από τη Μάλτα, όποτε εμφανιζόταν ανάγκη, δημιουργώντας και το ανάλογο οικονομικό κόστος στους Βρετανούς. Για τον λόγο αυτό διακόπηκε η συνήθεια αυτή και δημιουργήθηκε η Φιλαρμονική. Στερεωτικά μουσικά σώματα ήταν παρόντα στην Κέρκυρα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου της Βρετανικής διοίκησης, ακόμα και μέχρι την ημέρα της επίσημης απόδοσης των Επτανήσεων στην Ελλάδα. Πιανίζοντας μάλιστα κατά την αποχώρηση των Βρετανικών στρατευμάτων στις 2 Ιουνίου 1864, 21 Μαΐου βεβαίως με το παγκόσμιο ημερολόγιο. Οι στρατιωτικές μπάντες έπαιζαν κεντρικό ρόλο στις δημόσιες τελετές, στρατιωτικές υπερθεωρήσεις και στην ψυχαγωγία αξιωματικών και στρατιωτών, και για τον λόγο αυτό ήταν πολύ αναπόσπαστα μέρη των στρατιωτικών σχηματισμών. Από την άλλη, ως το 1857, η δημιουργία και διατήρηση στρατιωτικών μουσικών σωμάτων ήταν στη διακριτική ευκαιρία των αξιωματικών του εκάστοτε συντάγματος, οι οποίοι και αναλάμβαναν το κόστος δημιουργίας και διατήρησης τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Βρετανικές μπάντες να αποτελούνται κατά κύριο λόγο από μη στρατιωτικούς. Στην περίπτωση των εδρευόντων στην Κέρκυρα στρατιωτικών μουσικών σωμάτων, αυτά επαδρώνονταν από Ιταλούς μουσικούς και αρχιμουσικούς και ελάχιστους Βρετανούς. Συν τον χρόνο και ακριβώς εξαιτίας της δραστηριότητας της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας, στα Βρετανικά στρατιωτικά σώματα κατατάσσονταν και κερκυραίοι μουσικοί. Σχεδόν όλοι τους μαθητές της Φιλαρμονικής, βέβαια. Αλλά και πριν την ίδρυση της εταιρείας υπάρχουν περιπτώσεις κερκυραίων μουσικών σε Βρετανικές μπάντες. Ο Αντώνιος Λιμπεράλης, μαθητής του Μάτζαρο και μετέπειτα αρχιμουσικός υπάλληλος της Φιλαρμονικής και ένας από τους αρχικούς ιδρυτές της βεβαίως, υπήρξε αρχιμουσικός του 88ου συντάγματος, για παράδειγμα. Και ο ίδιος ο Μάντζαρος είχε εμπλακεί στην αξιολόγηση των μουσικών των Βρετανικών στρατιωτικών σωμάτων. Οι δραστηριότητες λοιπόν αυτών των Βρετανικών μπαντών μπορεί σχετικά εύκολα να ακολουθηθούν μέσω του Βρετανισιακού τύπου, των περιηγητών και μεγάλου αριθμού αρχιακών πηγών εντός και εκτός Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι η απουσία Βρετανικών στρατιωτικών σωμάτων στην Κέρκυρα, πολλό δε μάλλον η μεταφορά τους από τη Μάλτα, ουδέποτε υπήρξε γεννησιουργός αιτία της ίδρυσης της Φιλαρμονικής. Για τον απλούστατο λόγο ότι ουδέποτε έπαψαν να υφίστανται στο νησί μας. Μύθος αριθμός 3. Η αρχική στολή της Φιλαρμονικής απαγορεύτηκε από τους Άγγλους, γιατί έφερε κυανά και λευκά χρώματα, τα οποία είχαν ευθεία αναφορά στα εθνικά χρώματα του Ελλαδικού Βασιλείου. Ο συγκεκριμένος μύθος ανήκει στη συνωμοταξία των μύθων εκείνων, οι οποίοι βασιζόμενοι εν μέρη στην πραγματικότητα, αντλούν από αυτή εγκυρότητα. Και για το καθαρά μυθολογικό τους μέρος. Τα πραγματικά γεγονότα σύμφωνα με αρχαίες πηγές έχουν ως εξής. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1841 και μαζί με τις ενέργειες για την υπάλληση της μπάντας που λάμβαναν χώρα την περίοδο εκείνη, η Γενική Συνέλευση της Φιλαρμονικής Εταιρείας ενέκρινε ανάμεσα από δύο σχέδια στολών που παρουσίασε η Διοικητική Επιτροπή αυτό που βλέπετε εδώ. Αυτό είναι το σχέδιο το οποίο στέλνει η Φιλαρμονική στις 10 Σεπτεμβρίου 1843 στην Ιόνια Ιερουσία. Αυτή είναι η περίφημη πρώτη στολή του 1841. Σκοπός ήταν να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της πολιτείας ως προς τη μορφή της στολής, με σκοπό η μπάντα να εμφανιστεί με αυτή κατά την Ιταλία του Πρωτοκύριακου του 1841. Η Ιερουσία συζήτησε το θέμα δύο εβδομάδες αργότερα, στη συνεδρία της 24 Σεπτεμβρίου 1841. Από αυτή προέκυψε αφενός η ανάγκη γνωμοδότησης και εμέσως έγκριση από τον Βρετανό αρμοστή και από τον στρατιωτικό διοικητή της Κέρκυρας. Αλλά, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, και η εξαιρετικά σημαντική απόφαση της Γερουσίας ότι σε κάθε περίπτωση, όποια και να ήταν η απόφαση αυτών των ανθρώπων,
επιθυμούσε η Ιωνίου Γερουσία τα χρώματα της στολής να είναι τα εθνικά χρώματα των Ιωνίων. Δηλαδή το ερυθρό και το ανοιχτό μπλε. Αυτό ήταν η απόφαση ακριβώς η οποία υπάρχει στα πρακτικά της Ιωνίου Γερουσία. Στις 30 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, η Γερουσία έστειλε προς τον Λόρδο Μεγάλο Αρμοστήτη, τον Σκοτσέζο και φιλελεύθερο φρονημάτων James Alexander Stuart Mackenzie, σχετική επιστολή με την οποία του κοινοποιούσε ότι η Γερουσία δεν είχε να κάνει κάποια παρατήρηση ενάντια στην πρόταση της Φιλαρμονικής, παρά μόνο ότι, και αυτά είναι τα πάλι τα λόγια της Γερουσίας, θεωρεί πιο βολικό τα χρώματα της στολής να είναι τα εθνικά των Ιωνίων. Με αυτά κατά νου, η Γερουσία ζητούσε τη θέση του Αρμοστή και δι' αυτού εκείνη του στρατιωτικού διοικητή για το όλο ζήτημα. Υπήρξε η όλη συνεννόηση, ούτε ο στρατιωτικός διοικητής είχε κάποιο πρόβλημα. Ο Αρμοστής όμως στην απαντητική του επιστολή λέει πάρα πολύ απλά ότι, μεταφέροντας την άποψη του στρατιωτικού διοικητή, επεσήμαινε ο Αρμοστής ότι ο ίδιος συνέβλεπε με την άποψη της Γερουσίας περί των χρωμάτων της στολής. Η Γερουσία λοιπόν με τα δεδομένα αυτά εξέτασε εκ νέου το αίτημα της Φιλαρμονικής στις 13 Οκτωβρίου 1841 και αποφάσισε την έκκληση της στολής, αλλά με την από τη Γερουσία προτινόμενη χρωματική αλλαγή. Ωστόσο, και δεν πολλές φορές γνωρίζουμε ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, ωστόσο ο τρόπος παρουσίασης του σκεπτικού άφηνε έμεσα να εννοηθεί ότι η παρέμβαση αυτή ήταν θέση του Αρμοστή και του στρατιωτικού διοικητή, γεγονός όμως που δεν υφίσταται. Ωστόσο την παραπάνω απόφαση και με αυτό ακριβώς το πνεύμα απέστειλε η Γερουσία και γραπτός στις 14 Οκτωβρίου του 1841 στη Φιλαρμονική, ενημερώνοντας σχετικά και τον Αρμοστή και τον έπαρχο της Κερκύρας. Η απόφαση αυτή αναγνώστηκε επίσημα στη Γενική Συνέλευση της Φιλαρμονικής δύο μέρες αργότερα, χωρίς να υπάρξει κάποια αντίδραση και απλώς αποφασίστηκε η έγκριση των σχετικών εξόδων, δίνοντας όμως τον αρτήριο ελάχισμα ενός ακόμη μύθου. Οπότε η αρχική και μη κεκριμένη στολή είχε πράγματι χρώματα που θα μπορούσαν να παραπέμπουν και στα σχετικώς πρόσφατα τότε αναγνωριστέντα ελληνικά εθνικά χρώματα. Ωστόσο η νέα χρωματική κατανομή της στολής ήταν πρόταση και απόφαση της απαρτιζόμενης από τους Επτανήσιους Ιωνίου Γερουσίας και όχι των Βρετανών. Φυσικά η έμεση στήριξη του Αρμοστή στις προτάσεις της Γερουσίας, η οποία βρισκόταν σε αντίθεση με την όντως χλιαρή και μάλλον αποστασιοποιημένη άποψη του στρατιωτικού διοικητή, ενδεχομένως να υποθάλπη κάποια έμεση ανάμειξή του στο ζήτημα. Ωστόσο, ακόμα και η παραπομπή του ζητήματος στον Αρμοστή υπήρξε αποκλειστική απόφαση και πρωτοβουλία της Γερουσίας. Να σημειωθεί προς επίρρωση των παραπάνω ότι η πιθανότητα η χρωματική επιλογή να προκαλέσει προβλήματα φαίνεται ότι ανεπίσημα ήταν γνωστή στη διοίκηση της Φιλαρμονικής, ήδη σχεδόν από την πρώτη μέρα. Στις 14 Σεπτεμβρίου, δηλαδή, 10 μέρες δηλαδή πριν την πρώτη απόφαση της Γερουσίας, και προτού το θέμα πάει στον Αρμοστή, η Διοικητική Επιτροπή προφανώς, βλέποντας την καθυστέρηση της έγκρισης, αποφάσισε να κερδίσει χρόνο και αποφάσισε να δώσει την παραγγελία της κατασκευής του ραψίματος του στολών, όχι στο εξωτερικό, αλλά σε ένα ράφτη της Κέρκυρας. Είναι όμως ενδιαφέρον ότι παρήγγειλε να έρθει στην Κέρκυρα μόνο μπλε ύφασμα και μάλιστα δύο ποιοτήτων και καθόλου λευκό. Φαίνεται ότι η τελική απόφαση της Γερουσίας θεωρείται από τη Φιλαρμονική προδιαγραμμένη προτού υπάρξει όποια απόκριση του Αρμοστή. Μύθος νούμερο 4. Η μουσική της μπάντας έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης της άρχουσας τάξης, η οποία και δικούσε το ίδρυμα με ταξικά κριτήρια. Είναι απολύτως άγνωστο σήμερα ότι στις 31 Οκτωβρίου 1841 και στις 3 ώρα το απόγευμα, στο κτίριο της Φιλαρμονικής, το οποίο βρισκόταν τότε στην Πίνια, εξού και οδός Φιλαρμονικής, ο συμβολογράφος Κωνσταντίνος Παπάκης ανέμεσε στο εκεί συναγμένο πλήθος, και μάλιστα όπως αναφέρει και το συμβόλαιο, και στα ελληνικά για όσους δεν καταλάβαιναν την Ιταλική, το συμβόλαιο με τους όρους συνεργασίας της Φιλαρμονικής με τους μαθητές πνευστών, οι οποίοι θα απάτησαν την πάντα της. Η Φιλαρμονική Εταιρεία έδρασε εξ αρχής ως καθόλου ανώιμος φορέας, η Διοικητική Επιτροπή του οποίου εξουσιοδοτείται και εξουσιοδοτείται από την Γενική Συνέλευση να πραγματοποιεί καθόλου ανώιμες πράξεις. Μία από αυτές είναι και το παραπάνω συμβόλαιο που παρουσιάζεται εδώ για πρώτη φορά μετά από 174 χρόνια. Η Φιλαρμονική, παράλληλα με τις άλλες καλλιτεχνικές και προσωπικές δραστηριότητες της, ήδη από την άνοιξη του 1841 κινήθηκε στο να δημιουργήσει και την πάντα, η οποία άλλωστε αποτελούσε, όπως είδαμε, και τη δεύτερη καταστατική πρόβλεψή της, προβλέποντας ακόμη και ότι θα δίδασκει στους ενδιαφερόμενους γραφή και ανάμωση. Ενώ πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι έγιναν και προσωπικές επαφές των μελών της Φιλαρμονικής με συγκεκριμένους υποψήφιους μουσικούς. Με τα δεδομένα αυτά δημιουργήθηκαν οι συνθήκες μιας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της Φιλαρμονικής και των υποψήφιων αρχικών μουσικών της. Ταυτόχρονα και ορθώς, μιας και δεν υπήρχε κάποιο προηγούμενο, οι όροι της συνεργασίας καταγράφηκαν με μορφή συμβολιογραφικής πράξης.
Όλοι οι συμβαλόμενοι ήταν παρόντες στην αίθουσα της εταιρείας εκείνο το Οκτωβριάτικο μεσημέρι και όλοι υπέγραψαν το εν λόγω συμβόλαιο, όπως βλέπετε και στο κάτω μέρος της σελίδας. Ποιοι ήταν οι συμβαλόμενοι? Κάτω μέρος της σελίδας. Αυτές είναι όλες οι υπογραφές των συμβαλόμενων. Ποιοι ήταν οι συμβαλόμενοι λοιπόν? Από τη μια πλευρά, η Διοικητική Επιτροπή της Φιλαρμονικής και ο επικεφαλής του Μουσικού Τμήματος της Νικόλαος Μάντζαρος. Και φυσικά συνεργάτες του Αντώνης Λιμπέρας και ο Ανδρέας Μαυρομάτης. Και από την άλλη, είτε οι ίδιοι οι μαθητευόμενοι μουσικοί, αν ήταν ενήλικοι, είτε και οι δαιμόνες τους, αν ήταν ανήλικοι. Επρόκειται λοιπόν για μια καθόλου ατυπική συμβολιογραφική πράξη, η οποία έχει ταυτόχρονα και την αντίστοιχη νομική ισχύ. Το εν λόγω συμβόλαιο περιελάμβανε τις δεσμεύσεις της Φιλαρμονικής έναντι των μαθητών της και τις υποχρεώσεις των μαθητών προς τη Φιλαρμονική. Ενδεικτικά, η Φιλαρμονική θα προσέφερε στους μαθητές της όργανο, στολή, δωρεάν μουσική διδασκαλία, θα έδινε αμοιβή από τις υπηρεσίες της μπάντας πριν των Λιτανιών και του Τριημαίου της Οδής του Αγίου Σπυρίδωνα, και επιπλέον η μουσική θα λάβαναν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πολύ προχωρημένο για την εποχή εκείνη. Οι μπαντίστες από την πλευρά τους έπρεπε να συμμετέχουν ανελειπώς στη διδασκαλία, τις πρόβες και τις υπηρεσίες, ενώ σε περίπτωση απουσίας θα επιβαλόταν πρόστιμο το οποίο θα μοιραζόταν στους παρόντους μουσικούς. Δίκαιο. Το λέω ως μουσικός. Η μόνη πραγματικά ανελαστική αλλά ταυτόχρονα ανταποδοτική υποχρέωση των μουσικών ήταν ότι δεν μπορούσαν να αποχωρήσουν από την πάντα πριν παρέλθουν 10 έτη, αλλά και πάλι προελπόταν εξαιρέσεις όπως ασθένεια, αδυναμία εκμάθησης, απουσία από το νησί για συγκεκριμένους λόγους και διάφορα άλλα. Σε αντίθετη περίπτωση προελπόταν χρηματικό πρόστιμο αλλά και προσφυγή στα δικαστήρια για θέτηση συμφωνίας. Επρόκειται λοιπόν για μια απολύτως αναμενόμενη εταιρική πράξη, η οποία στηριζόταν στην αρχή του Δούνε και Λαβίν και ήταν, κατά τα προσφάτως λεχθέντα, αμοιβαίως υποφελής. Η ωφέλεια για την εταιρεία ήταν προφανής, επίτευξη ενός από των καταστατικών στόχων της, αλλά και η ωφέλεια για τους μουσικούς ήταν σαφής και πολλαπλή. Απόκτηση μουσικής κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας, ιατρική περίθαλψη και άνοιγμα διαφόρων επαγγελματικών διεξόδων, ακόμη και εντός της δεσμευτικής δεκαετίας. Η επαγγελματική καριέρα σημαντικού αριθμού παντιστών εκτός και εντός και κύριες κατά τον 19ο αιώνα επιβεβαιώνει τη θέση αυτή. Για τους παραπάνω λόγους, το μυστήριο της προέλευσης των μουσικών της μπάντας της Φιλαρμονικής διαχρονικά από το μικρομεσαίο κοινωνικό χώρο δεν έχει τίποτα το μυθολογικό. Από τη μία, η άρχουσα τάξη δεν είχε κανένα λόγο να επιδιώκει επαγγελματική αποκατάσταση μέσω της μουσικής. Ενώ στην περίπτωση της μπάντας, η υψηλή κοινωνία έπεσε θύμα της τότε κοινωνικής προκατάληψης που ήθελε τα πνευστά όργανα να μην αναμόζουν σε εύκολους. Είναι ως προς αυτό χαρακτηριστικό ότι οι σχολές φωνητικής, αχόρδων και πιάνων της Φιλαρμονικής προσέλκυαν διαχρονικά κατά κύριο λόγο άτομα της προνομιού τάξης, ό,τι σήμαινε αυτό τα τελευταία 175 χρόνια. Από την άλλη, λιγότερο προνομιούχες κοινωνικές ομάδες είχαν κάθε λόγο να βλέπουν ως πιθανή επαγγελματική διέξοδο την ενασχόληση με τη μουσική. Μιας και την περίοδο εκείνη, οι ανάγκες των Επτανησιακών και των Ελλαδικών θεάτρων κάλπασαν, στρατιωτικές μπάντες έδρευαν στα Επτάνησια και η μπάντα της Σύνδεσης Φιλαρμονικής φαινόταν ότι θα αποκτούσε σύντομα σημαντική δυναμική. Μύθος νούμερο 5 και τελευταίος. Η Φιλαρμονική ήταν και είναι μια μπάντα. Πρόκειται κυρίως για έναν, θα επιτρέψουμε να πω, τουριστικό μύθο. Προφανή στην απάντησή του και για τον λόγο αυτό δεν θα σας κουράσω με τον σχολιασμό του. Από όσα ήδη υπόθηκαν, αλλά και από τις μελέτες που έχουν δημοσιευθεί την τελευταία δεκαετία, είναι σαφές ότι η Φιλαρμονική ήταν και η μπάντα της, μαζί με τις σχολές εγχώρων, φωνητικής, πιάνου και άλλων μαθημάτων. Βεβαίως, η μπάντα είχε πράγματι παρουσία άνευ διακοπής. Ωστόσο, η εξίσωση του όρου Φιλαρμονική, ελληνική πρωτοτυπία, με εκείνο της μπάντας, ήταν κάτι τόσο σαφές, ώστε το 1960 ο κερκυραίος μουσικολόγος και παλαιός μαθητής της Φιλαρμονικής, ο Σπύρος Μοντσενίγος, να ανησυχεί για την επικίνδυνη αυτή ταύτιση κατά τα μεταπολεμικά χρόνια. Ένα σύντομο σχόλιο όμως, γιατί επικρατεί σε πολλούς ιδιαιτέρως επισκέπτες του νησιού η εντύπωση αυτή. Η πιο εμφανής δραστηριότητα της Φιλαρμονικής σε ευρύτερο κοινό, με όχι πάντοτε υπαρκή μουσική συνειδητοποίηση, είναι βεβαίως η συμμετοχή της μπάντας στις θρησκευτικές τελετές. Με τα δεδομένα αυτά, και με δεδομένο ότι ομώνυμοι μουσικοί οργανισμοί στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν πράγματι ως αποκλειστική δραστηριότητα την μπάντα τους, μια τέτοια πεποίθηση για τους επισκέπτες της Κέρκυρας είναι δικαιολογημένη ιδιαίτερως εξαιτίας της τουριστικής υπερπροβολής του Κερκυραϊκού Πάσχα. Σταθερή λοιπόν η παρουσία της μπάντας στη Φιλαρμονική, με συνέχειες όχι μεγάλες όμως όπως νομιζόταν, η διδασκαλία εγχόρδων, πιάνου και φωνητικής,
Άλλωστε, η λειτουργία οδείου στο πλαίσιο της φιλαρμονικής στα τέλη της δεκαετίας του 1970 δείχνει ότι όχι απλώς η διδασκαλία μουσικής πέρα από την πάντα ουδέποτε έπαψε να απασχολεί το ίδρυμα, αλλά και ότι αναζήτησε την αναβέα βάθμιση της καταστατικής αυτής υποχρέωσής του. Στο ίδιο πνεύμα οφείλεται και η εδώ και 15 έτη επαναδραστηριοποίηση της φιλαρμονικής, στη φιλαρμονική της διδασκαλίας των εγχώρων του πιάνου, καθώς και η δράση της συμφωνικής της ορχήστρας. Πέντε λοιπόν μύθοι και πέντε πραγματικότητες, οι οποίοι επιχειρήθηκαν να συγγραφηθούν απόψε, μιας και άμεσα ή έμεσα εμπλέκονται ή και ορίζουν πτυχές της διαχρονικής υποδοχής της φιλαρμονικής εταιρείας Κεφίρα. Βεβαίως, η αναφορά στις πραγματικές διαστάσεις των μύθων αυτών σε τίποτα δεν μειώνει τη συνεχή κοινωνική καλλιτεχνική προσφορά της φιλαρμονικής για 175 χρόνια. Και παραμένει η βεβαιότητα ότι και στα 200 χρόνια της φιλαρμονικής η δυναμική αυτή θα είναι έτσι μεγαλύτερη και πολυεπίπεδη. Παραμένει και η ελπίδα ότι τότε, στην επέτειο των 200 ετών δηλαδή, ο ομιλών σχεδόν 70 πια και εφόσον θα είναι παρόν, ελπίζει, θα ακούσει από κάποιον άλλον την ανασκευή ακόμη περισσότερων και ίσως νεότερων μύθων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.